Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σε ξυλουργείο στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εργάτης που βρισκόταν σε ξυλουργείο στη Λεμεσό, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ εκτελούσε εργασίες, σωρός από ξύλα τον καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Στο σημείο έσπευσαν και μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις. Καταγγέλθηκε στην αστυνομία ότι ελείπει από το χώρο διαμονής του στη Λάρνακα από τις 10.30 το βράδυ της Δευτέρας, 13 Ιουλίου του 2020. Ο Αμπτούλ Μαλίκ Τζουμά, 15 ετών, από τη Σομαλία. Ο 15χρονος περιγράφεται ως ύψους 1,60 μέτρα περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με λαμψός, με κοντά μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του φορούσε σκούρου χρώματος ρούχα και κρατούσε σακίδιο μπλε χρώματος. Η αστυνομία δίνει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό του. Παρακαλείται οποιοδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24 80 60 40 ή με τη γραμμή επικοινωνίας του πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 14 60 ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Στη σύλληψη 34χρονου προχώρησαν χθες μέλη της αστυνομίας σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση ναρκωτικών μετά τον εντοπισμό ποσότητας φυτικής ύλης κάναβης, συνολικού βάρους 7 κιλών και 260 γραμμαρίων. Συγκεκριμένα, τις προηγούμενες μέρες αφήχθηκε μέσω ταχυδρομείου από χώρα του εξωτερικού χαρτοκιβώτιο, το οποίο θεωρήθηκε ύποπτο. Λειτουργός του τμήματος Τελωνίων, στην παρουσία μελών της ΙΚΑΝ, έλεξε το χαρτοκιβώτιο και διαπιστώθηκε ότι αυτό περιείχε φυτική ύλη κάναβης συνολικού βάρους 7 κιλών και 260 γραμμαρίων. Χθες, στα πλαίσια ελεγχόμενης παράδοσης, στο υποστατικό της Εταιρείας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, όπου είχε αφιχθεί το χαρτοκιβώτιο με την κάναβη, το χαρτοκιβώτιο παραλήφθηκε από τον 34χρονο, ο οποίος πλαστογράφησε την υπογραφή και το όνομα του παραλήπτη και συνελήφθηκε για αυτόφορα αδικήματα και τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Από έρευνα που έγινε τόσο στον 34χρονο όσο και στο αυτοκίνητό του, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για εξετάσεις. Εναντίον του 34χρονου διερευνάται υπόθεση συνωμοσίας προς διάπλαξη κακουργήματος, παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, πλαστογραφίας, πλαστοπροσωπείας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου. Το πρωί ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για 6 ημέρες. Την υπόθεση διερευνά το κλιμάκιο Λάρνακας της ΙΚΑΝ. Με την τελευταία εκμάδα των δυνάμειών της, φαίνεται ότι έσωσε τον 4χρονο γιο της, η Νάγια Ριβέρα, η 33χρονη ηθοποιός του Γκλή, που εντοπίστηκε νεκρή τη Δευτέρα στη λίμνη Πυρού, μετά από αρκετές ημέρες ερευνών. Σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών αρχών, η Ριβέρα έδωσε όλη της τη δύναμη για να βάλει το γιο της ξανά στη βάρκα, αλλά δεν είχε αρκετή ενέργεια για να σωθεί η ίδια. Υπενθυμίζεται ότι ο 4χρονος γιος της ηθοποιού βρέθηκε κοιμισμένος μέσα στη βάρκα, ενώ στη συνέχεια είχε πει στους διασώστες ότι η μητέρα του πήδηξε στο νερό, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ. Η Ριβέρα είχε μεγαλώσει σε μια περιοχή σε μικρή απόσταση από τη λίμνη και ήταν γνώστης των συνθήκων σε αυτή. Έλεγαν την περασμένη εβδομάδα πηγές της αστυνομίας. Όπως ανακοίνωσε ο σερίφης της επαρχίας Βεντούρα, στην οποία βρίσκεται η λίμνη Πυρού, η Ριβέρα δεν φορούσε σωσίβιο, ενώ δεν απάντησε στο ερώτημα αν η 33χρονη ηθοποιός ήταν σε θέση να κολυμπήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κολύμπι επιτρέπεται στη λίμνη, στην οποία επικρατούν συχνά ισχυρά ρεύματα. Δεύτερο κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε στην κατασκήνωση της Νέας Φώκαιας στη Χαλκιδική, όπου είχε βρεθεί θετικό στον ιό ένα 15χρονο κορίτσι. Όπως μετέδωσε το Open, στην κατασκήνωση της Νέας Φώκαιας το 11χρονο κορίτσι που νόσησε βρισκόταν στον ίδιο θάλαμο με το πρώτο κρούσμα. Την Κυριακή βρέθηκε θετική στον κορονοϊό 15χρονη. Αμέσως σήμανε συναγερμός και εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των κατασκηνωτών. Το κορίτσι πήγε στην κατασκήνωση στις 5 Ιουλίου.
Έπειτα από 4 μέρες ανέβασε 10 τα και από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης θεωρήθηκε ύποπτο περιστατικό με βάση τα πρωτόκολλα. Ο ιδιοκτήτης της κατασκήνωσης, Χρήστος Κούρας, είπε ότι το κορίτσι ανέβασε πυρετό 37,4 και αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό. Η 15χρονη απομονώθηκε στο αναρωτήριο και ειδοποιήθηκαν οι γονείς της. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν οι γονείς των παιδιών που έμεναν στο ίδιο σπιτάκι με τη 15χρονη και απομάκρυναν τα παιδιά τους από την κατασκήνωση. Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από την απόφασή της για μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί παρά τις αντιδράσεις, δήλωσε Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας ότι πλέον αυτοί που αντιδρούσαν λένε «Σεβόμαστε την απόφασή σας, αλλά προστατέψτε την πολιτιστική κληρονομιά». Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μόνο χώρες όπως η Ελλάδα που δεν μπορούν να το χωνέψουν εξακολουθούν να λένε το αντίθετο πλέον. Απαντώντας σε ερώτηση της τουρκικής εφημερίδας αν μετά από αντιδράσεις η Τουρκία θα υποχωρήσει στο θέμα της Αγίας Σοφιάς, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι όχι, πλέον σε αυτό το θέμα δεν τίθεται θέμα υποχώρησης. Ο πρόεδρος μας συζήτησε αυτό το θέμα με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή όλοι λένε σεβόμαστε την απόφασή σας, αλλά ας διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά. Εκείνοι που προηγουμένως έλεγαν να μην ανοίξει ως τζαμί, τώρα άρχισαν να το λένε αυτό. Κάποιες χώρες που δεν μπορούν να το χωνέψουν, όπως η Ελλάδα, εξακολουθούν να υποστηρίζουν το αντίθετο. Αλλά δεν θα γίνει υποχώρηση σε αυτό το θέμα, ανέφερε. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη ότι έχουν έρθει και μηνύματα υποστήριξης της απόφασης της Τουρκίας για την Αγία Σοφιά από την Μαλαισία, το Κατάρ, το Ιράν, το Πακιστάν, το Ομάν, τους Παλαιστίνιους, καθώς και μηνύματα από ισλαμικές κοινότητες στη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ταϊλάνδη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπραξαν το στοιχειώδες και αναμενόμενο. Καταδίκασαν την απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Η έκκλησή τους προς την Άγκυρα να επανεξετάσει την απόφασή της θεωρείται βέβαιο ότι θα πέσει στο κενό. Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν παίρνει από λόγια και όσο αυτά δεν ακολουθούνται από πράξεις, τα πετάει στον κάλαθο των αχρήστων. Ενδεικτική των προθέσεων της Άγκυρας, η ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Αξόι, μετά τις ανακοινώσεις Μπορέλ, τόσο για την Ανατολική Μεσόγειο, όσο και για την Αγία Σοφιά. Ο κύριος Αξόι, στην ανακοίνωσή του αφενός, λέει για την Ανατολική Μεσόγειο ότι η Τουρκία είναι αυτή που ζητά τη συνεργασία, επαναλαμβάνοντας τη θέση για δίκαιη κατανομή των υδρογονανθράκων. Αφετέρου, για την Αγία Σοφιά, λέει ότι το θέμα είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να εμπλακεί στο ζήτημα αυτό. Σύμφωνα με τον κύριο Αξόι, μάλιστα, οι όποιες εργασίες γίνουν στο εσωτερικό της Αγίας Σοφιάς δεν θα επηρεάσουν τα κριτήρια βάσει των οποίων εντάχθηκε στον κατάλογο των παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Μάικ Πομπέο διεμήνησε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν τις εδαφικές διεκδικήσεις της Κίνας στη Νότια Συνική Θάλασσα παράνομες, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Οι ΗΠΑ προασπίζονται μια ελεύθερη και ανοιχτή περιφέρεια Ινδικού Ειρηνικού. Σήμερα ενισχύουμε την πολιτική των ΗΠΑ σε μια ζωτική σημασία και διεκδικούμενη περιοχή αυτή τη περιφέρεια. Στη Νότια Συνική Θάλασσα, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Το λέμε καθαρά. Οι διεκδικήσεις του Πεκίνου σε υπεράκτιους σπόρους στο μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Συνικής Θάλασσας είναι εντελώς παράνομες, όπως και η εκστρατεία εκφοβισμού που διεξάγει για να τους ελέγξει. Συνέχισε ο Πομπέο με την ένταση μεταξύ των δύο δυνάμεων να συνεχίζεται και σε άλλα ζητήματα. Θύμισε ότι το Διεθνές Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης είχε αποφανθεί το 2016 πως η Κίνα δεν είχε νομική βάση για να διεκδικεί ιστορικά δικαιώματα στην περιοχή αυτή. Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι τελεσίδικη, συνέχισε. Ο κόσμος δεν θα επιτρέψει στην Κίνα να μεταχειρίζεται την Νότια Συνική Θάλασσα, ως εάν επρόκειτο για τη θαλάσσια αυτοκρατορία της. Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσιγκτον, το Πεκίνο κατήγγειλε τα εντελώς αδικαιολόγητα σχόλια αυτά και ξεκαθάρισε ότι η κινέζικη πλευρά εναντιώνεται στεναρά στη συγκεκριμένη παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας.
Και πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, δύο λόγια για τον καιρό. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα καιρός είναι κυρίως έθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα παρατηρούνται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να σημειωθεί χαλαζόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο τραγμένη. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν σύντομα βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ νωρίς το πρωί αναμένεται τοπική αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση που σύντομα θα διαλυθούν. Από το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα παρατηρούνται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα στα ορεινά ή και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση μέχρι την Παρασκευή, κυρίως στο εσωτερικό και στα ορεινά, και μία αξιόλογη μεταβολή το Σάββατο για να κοιμαθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Ήταν η πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου. Σας ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού ολοκληρώσαμε το δελτίο μας. Να σας ευχαριστήσω που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού πάλι αύριο. Γεια σας.